Φόρησε τα μαλλιά σου χάρη σε ελπίδα ήταν ο τίτλος της δράσης και το τμήμα υγείας και πρόνοιας ευεξίας, το τμήμα κομμωτικής τέχνης, με συγχωρείτε, το τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, προχώρησε για τρίτη χρονιά σε μια ξεχωριστή δράση, δορίζοντας τα μαλλιά. Μπορούμε να δούμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη δράση, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 17 Μαΐου. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και όλες αυτές οι δράσεις εθελοντικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης μας υπενθυμίζουν πόσο καλό, σωστό είναι να κοιτάμε τον πλησίον μας και να ενδιαφερόμαστε για αυτόν. Γιατί... Δεν είναι η πρώτη φορά. Ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. Θα έλεγα ότι αυτά τα μαλλιά που βλέπουμε, τα οποία κόπηκαν, θα αξιοποιηθούν και να δημιουργηθούν περούκες. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για κάποιο άνθρωπο αυτή η πολύ μικρή κίνηση του να κόψει κάποιο τα μαλλιά του. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΕΠΑΛ εκεί στην Κίσαμο, Μητροπολίτης Ιρνέως Γαλανάκης, μας δείχνει το δρόμο στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης και στο πώς πρέπει να αντιληφθούμε γενικότερα την προσφορά από τη μία και τον εθελοντισμό από την άλλη. Είναι πολλά τα μηνύματα και γι' αυτό το λόγο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές με εκπρόσωπο εκεί της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πάμε στον επικεφαλής εκεί στο ΕΠΑΛ, τον κύριο Νεκτάριο Ζουριδάκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Ζουριδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι μια σπουδαία κίνηση, έτσι την χαρακτηρίζουμε εμείς από τη δική μας δημοσιογραφική πλευρά. Είναι μια συνέχεια των δράσεων τις οποίες υλοποιεί το σχολείο μας τα τελευταία χρόνια με σκοπό την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς εθελοντικής συνείδησης και κατ' επέκταση της κοινωνικής ολοκλήρωσης των μαθητών, ώστε να προετοιμάσουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στόχος της παιδείας πέραν της πνευματικής, επαγγελματικής και φυσικής αγωγής είναι και η ηθική αγωγή των μαθητών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναπτύσσουμε τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια που βρίσκομαι στην... έχω τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου, αναπτύσσουμε πλήθος δράσεων με στόχο τη μεταλαμπάδευση αυτών των αξιών που είπατε κι εσείς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δράσεων για τρίτη συνεχή χρονιά το Τμήμα Κομμωτικής διοργανώσαμε την δωρεά μαλλιών. Έχουμε διοργανώσει μερικές μέρες πριν την εθελοντική αιμοδοσία, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διοργανώνεται από το σχολείο μας. Τα τελευταία μάλιστα 4 χρόνια λόγω της μεγάλης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών, κυρίως μαθητών από το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ Κισάμου, γίνεται 2 μέρες. Και τα τελευταία χρόνια μαζεύουμε και μονάδες αίματος, γύρω στις 100 μονάδες αίματος στη διήμερη αυτή η εθελοντική αιμοδοσία. Κύριε Ζουριδάκη, επειδή παρακολουθούμε και τις φωτογραφίες και μας λέτε και πολύ καλά κάνετε, μας δίνετε το στίγμα και για άλλες δράσεις που έχουν έτσι τον ίδιο πυρήνα, θα μπορούσαμε να πούμε, την προσφορά, την κοινωνική αλληλεγγύη. Πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή τη δράση που πραγματοποίησατε την Τετάρτη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω και ποιες είναι μεταξύ τους συζητήσεις. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τουλάχιστον για μια γυναίκα το να κόψει τα μαλλιά της και να τα προσφέρει είναι ένα συναισθηματικό και σημαντικό κομμάτι για την ίδια. Οπότε φαντάζομαι και το feedback που εσείς θα είχατε είναι ιδιαίτερο και αξίζει να το μεταφέρουμε και στους τηλεθεατές. Βεβαίως, σας είπα, είναι η τρίτη χρονιά της δράσης της δωρεάς μαλλιών. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είδαμε πραγματικά μια συμμετοχή η οποία μας συγκίνησε και εμάς, ειδικά από μαθήτριες οι οποίες δώρισαν τα μαλλιά τους και πραγματικά συγκινηθήκαμε από την κίνηση που έκαναν, γιατί το αισθανόντουσαν, το ήθελαν τόσο πολύ. Ήθελαν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Και θεωρούμε ότι τα παιδιά μας μέσα από αυτές τις δράσεις παίρνουν πάρα πολλά, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για αυτά τα παιδιά και τα παιδιά κατ' επέκταση να μεταλαμπαδεύσουν όλα αυτές τις δράσεις και τις αξίες που προσπαθούμε να τους περάσουμε. Η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνεται την προσπάθειά σας. Είναι ένας στόχος κι αυτός. Βεβαίως, να βγούμε λίγο προς τα έξω. Βεβαίως, βεβαίως. Όλες αυτές οι δράσεις στόχευσαν κυρίως, ξαναλέω, για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινότητα και κυρίως ένας από τους στόχους αυτή την εξαετία που ήμουν διευθυντής σε αυτό το σχολείο ήταν να σπάσουμε ορισμένα στερεότυπα
στερεότυπα όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία δυστυχώς, αν και σε όλα τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης είναι η κορονίδα της εκπαίδευσης, δυστυχώς υποτιμάται πάρα πολύ στην πατρίδα μας, διότι θεωρούν έχει επικρατήσει το στερεότυπο ότι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων είναι αδιάφοροι μαθητές χωρίς αξίες, χωρίς ήθος ενδεχομένως μερικές φορές. Οπότε στοχεύσαμε πάρα πολύ με αυτές τις δράσεις και βέβαια από ένα σημείο και μετά οι δράσεις αυτές πήραν μεγάλη έκταση και ουσιαστικά τυχάνουν και πάρα πολύ μεγάλης αναγνώρισης από την τοπική μας κοινότητα. Μάλιστα. Τι άλλο ετοιμάζετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Θεωρώ ότι κλείσαμε την συγκεκριμένη σχολική χρονιά. Να επισημάνω βέβαια ότι πέραν αυτών που ανέφερα προηγουμένως, προβήκαμε και σε δωρεές στο Ανουσάκιο Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου, καθώς και σε δώρα στους μαθητές του ειδικού ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθότι την τελευταία πάλι τριετία οι μαθητές μας βγαίνουν στην τοπική αγορά της Κισάμου, ψάλλοντας τα κάλαντα την περίοδο των εορτών και με τα χρήματα που συλλέγουν παίρνουν δώρα στους μαθητές του ειδικού σχολείου, όπως σας προείπα, καθώς και προβήκαμε φέτος και σε δωρεές εξοπλισμού στην Ιερά Μητρόπολη και στο Ανουσάκιο Θεραπευτήριο. Αυτές ήταν οι δράσεις που κλείσαμε τη σχολική χρονιά, μάλλον πάντοτε κλείνει με την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μαλλιών, οπότε επιφυλατώμεθα για τη συνέχεια. Κύριε Ζουριδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.